Τσουνάμι νέων κρουσμάτων, νοσηλιών αλλά και θανάτων ανεμβολίαστων πολιτών προβλέπουν οι ειδικοί την ώρα που το σύστημα υγείας στις κόκκινες περιοχές έχει ξεπεράσει τα όρια του. Το επόμενο τρίμηνο θα μολυνθούν 1 εκατομμύριο περίπου ανεμβολίαστοι. Ενώ επίσης θα προέλθουν και περίπου 3 με 3.500 θάνατοι από αυτούς τους ανθρώπους. Την ίδια ώρα, το σύστημα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Στη Λάρισα και με τα δύο νοσοκομεία κορεσμένα, οι γιατροί προειδοποιούν για δραματικές καταστάσεις. Μπορεί να υπάρξει και η λύση ενός γηπέδου με ένα αναπνευστήρα, όπως έχουμε δει σκηνές άσχημες να γίνονται. Με αρνητικό ρεκόρ εισαγωγών που έφτασαν τις 63, έκλεισε η εφημερία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και 5 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕ. Και όπως λένε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, το τελευταίο διάστημα κάθε εφημερία είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η εξουθένωση είναι τρομερή, δεν αντέχει άλλο το σύστημα υγείας. Λόγω των αυξημένων αναγκών, 5 εντατικολόγοι στέλνονται από την Αθήνα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Μάχη δίνουν οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για να σώσουν την ανεμβολία στη 40χρονη έγκυο νοσηλεύτρια, η οποία έχει διασωληνωθεί, ενώ κινδυνεύει και το έμπριο. Ήταν από τους αρνητές του εμβολιασμού. Είναι υγειονομικός, είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο μας. Έχει διασωληνωθεί. Το παιδάκι, από όσο ξέρω, μπορεί να είναι και να διασωθεί. Είναι λίγο προχωρημένη η κοίηση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, εκτός από την 38χρονη έγκυο που διακομίστηκε χθες το απόγευμα σε σοβαρή κατάσταση από τα Γιάννητσά, μεταφέρθηκε και μια άλλη νεαρή γυναίκα 33 ετών που βρίσκεται στον 5ο μήνα της κοίησης. Στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ ήδη ξέρω 5 περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται βαριά. Τώρα η μόνη λύση και το μόνο όπλο το οποίο έχουμε είναι ο εμβολιασμός. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συναδέλφων που φοβούνται να εμβολιαστούν. Γιατί οι γιατροί τους φρενάρουν. Με επιστολή του Υπουργός Υγείας ζητά από τους ιατρικούς συλλόγους έρευνα για γιατρούς που καταγγέλλονται ότι αποτρέπουν εγγύους από το να εμβολιαστούν.